Πάμε να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αύριο έχουμε τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν ε, φιντάν στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά σήμερα έχουμε Ερντογάν-Πούτιν. Έτσι, κύριε Καλυτερίδη. Ναι. Ε, να ξεκινήσουμε λίγο με το Φιντάν. Ο Φιντάν, πριν συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη, έκανε ένα ταξίδι στο, στη Βαγδάτη και στην Ερμπίλ. Η Βαγδάτη είναι πρωτεύουσα του Ιράκ, η Ερμπίλ είναι πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Μόσχα όπου συναντήθηκε εκτός από τον Λαβρόφ και με τον Υπουργό Άμυνα και έχει σημασία αυτό, ε, και στη συνέχεια χθες ήταν Τεχεράνη. Σήμερα θα συναντηθεί με τον κύριο... Ε, αύριο θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ενώ έκανε αυτά, ξέσπεσαν ή μάλλον ε, έγιναν τα εξής γεγονότα. Είχαμε μάχες ε, τρομοκρατικών, ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, εναντίον των Κούρδων, δηλαδή στην περιοχή της Ιεράπολης, στη Μέμπετς. Είχαμε μάχη στην Τερεζόρ, με εμπλοκή και πάλι του τουρκικού στρατού και του κυρίου Φιντάν, πάλι σε περιοχή των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας και των Αμερικανικών δυνάμεων. Είχαμε επεισόδια στο Κερκούκ, στα οποία πρωτοστάτησαν οι τουρκομάνοι με τους οποίους συναντήθηκε ο Φιντάν, Έχουμε σε εξέλιξη... Είχαμε τα επεισόδια στο Χλώρακα που κατέληξαν σε αυτήν την απαράδεκτη ε, διαδήλωση που έκαναν οι ε, ακροδεξιοί στη Λεμεσό και εξέθεσαν ανεπαρόθετα την Κύπρο. Ε, και έχουμε και τα, σε εξέλιξη τα γεγονότα του Αρσάχ, στο οποίο υπάρχει... Κάτι σχέση έχει τώρα ο Φιντάν με, με αυτά που στην Κύπρο. Α, ε, έγιναν την ίδια μέρα Εντάξει, ναι. που έγινε η εισβολή στην Πύλα ήταν ε, ε, μία κίνηση αντιπερισπασμού. Τα γεγονότα του χλώρακα συνέχεια των οποίων ήταν τα προθεσινά στη Λεμεσό. Γιατί το λέω αυτό. Διότι έχει ο κύριος Γεραπετρίτης να αντιμετωπίσει έναν υπουργό εξωτερικών, ο οποίος δημιουργεί πρωτοστατεί σε όλα αυτά που προανέφερα, που είναι δείγμα επεκτατικής νεοοθωμανικής πολιτικής της Τουρκίας. Θα έλεγα ότι ίσω είναι αφέλεια να περιμένει κανεί από αυτή την Τουρκία που έχει αυτή τη συμπεριφορά να δείξει μια άλλη συμπεριφορά απέναντι από την Ελλάδα και γιατί να το κάνει άλλωστε. Άρα. Άρα θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία τη λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση έχει ένα στόχο από πλευρά τη Τουρκία. Ο στόχο είναι να πάρει τα F-16. Γιατί, εάν η Τουρκία δεν πάρει τα F-16 και η Ελλάδα συνεχίσει το εξοπλιστικά προγράμματα με τα Ραφάλ και με τα F-35, μέχρι το 2035 ή και 40 θα έχει να αντιμετωπίσει την ε, υπεροχή της ελληνικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Άρα Βασίλια. σου λέει, δείχνω καλή διάθεση, καλή διαγωγή Για να, να το πω έτσι, έτσι, να σκόπελος, πάρω τα F-16 και μετά καίω το διάλογο, θα και να κάνω κουγκί. Για να ο σκόπελος της Γερουσίας, όπου εκεί έχει σοβαρά προβλήματα, ναι. άρα μη παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο, φεύγει ένα πρόβλημα και έτσι οι Αμερικανοί θέλουν να τα δώσουν, είναι και 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Εννοώ οι αμυντικοί, οι πολεμικέ βιομηχανίε. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει. Η Ελλάδα πρέπει να έχει υπόψη τη όλα αυτά. Τίποτα άλλο. Μπορεί να μην πάει στο διάλογο. Η Ελλάδα, ό, όχι δεν είπα αυτό, η Ελλάδα πρέπει να έχει υπόψη τη όλα αυτά και η κυβέρνηση να είναι προσεκτική σε ποιου αναθέτει την προπαγάνδα θέσεων οι οποίε κατά την άποψή μου δεν εξυπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα και μα οδηγούν σε άλλα συμπεράσματα. Αυτά πρέπει να λέγω. Τι διανοεί με αυτό. Αυτό που είπα και τίποτα άλλο. Με ποιο, Ότι... Για ποιον το λες αυτό. Ε, τώρα δεν θέλω να αναφέρω σε πρόσωπα, Α, ναι, ναι. αλλά σε σωρία σε άρθρων, τα Α. οποία προσπαθούν να μας δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή που προανέφερα. Και εγώ την στηρίζω σε γεγονότα, όχι σε Εκτιμήσει Εκτίμηση είναι τα περιεύ 16. Όλα τα άλλα είναι γεγονότα. Άρα η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Τώρα, σε σχέση με την συνάντηση ε, Ερντογάν-Πούτιν. Ε, ο Ερντογάν το τελευταίο 1,5 μήνα προσπαθούσε με κάθε τρόπο, σχεδόν εκλιπαρώντα, να πείσει τον Πούτιν να επισκεφτεί την Τουρκία. Γιατί, γιατί Δέχεται τα πειρά ε, τη αντιπολίτευση, ότι συνεχώ, σαν υποτακτικό, τρέχει στο πόδι του Πούτιν και τον προσκυνά. Mm -hmm. Ήθελε λοιπόν να ανταποδώσει ο Πούτιν την επίσκεψη στην ε, Τουρκία. Ε, η Ρωσία δεν το δέχθηκε αυτό, γιατί υπάρχουν και προβλήματα στις σχέσεις Τουρκίας, δεν είναι ανέφελες οι σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει ο Ερντογάν σπέβδει στο Σότσι σήμερα να συναντηθεί με τον Πούτιν και ο στόχο, η στόχη του είναι η εξή. Πρώτον, να πείσει τον Πούτιν να επιστρέψει στη συμφωνία με τα συστηρά. Αυτό ο Ερντογάν θέλει να το εκμεταλλευτεί και σε εσωτερικό επίπεδο. Έχουν και αυτοί αυτοδιοικητικέ εκλογέ και θέλει να πάρει τι πόλει που έχασε πίσω, Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Θέλει λοιπόν να, παρουσιαστεί ω ένα παγκόσμιο σύμβολο. Θα τι πάρει. Δε, δε, ακόμα δεν έχουν βγει ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Να, θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Ε, Πάντω η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη στην Τουρκία. Ε, θέλει λοιπόν να παρουσιάσει αυτή τη νίκη στην Τουρκία ότι να. είναι ένα παγκόσμιο ηγέτη και να αυξήσει, να. ξέρετε, το κύρο του. Θέλει να πάει με αυτή τη νίκη στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε λίγε μέρε, και με αυτήν την νίκη να δεχθεί τι ευχαριστίε των πολιτειών των μεγάλων δυνάμεων, διότι έτσι έχει γίνει και στην προηγούμενη, να αυξήσει δηλαδή το κύρο του, να έχει και μια συνάντηση ίσω με τον Biden, και σε αυτή τη συνάντηση θα, συναντηθ, θα συζητηθεί και το ζήτημα του κόμβου φυσικού αερίου στην Θράκη που θα γίνει. Έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση μεταξύ Λαυρόφ και Φιντάν για αυτό το θέμα. Ο Φιντάν τόνισε ότι θα γίνει ο κόμβος φυσικού αερίου, από τον οποίο θα παίρνουμε και εμείς φυσικό αέριο, εξάρτηση λέγεται αυτό, ενεργειακή. Και θα έλεγα ότι ο Λαυρόφ, επειδή στόχος της, Τουρκία, της Ρωσίας από τη Σοβιετική Ένωση είναι να απομακρύνει την Τουρκία από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση, ο Λαυρόφ τόνισε την ανεξάρτητη πολιτική της Τουρκίας, την επένδυση. Λοιπόν, κύριε Καλυτερίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τι προσεγγίσει και την ανάλυση ναι. σα. Ένα Τους... τελευταίο Παρακαλώ. να πω, κύριε Καμποράκη, επειδή εσεί είστε και συγγραφέα. Σαν ε, αύριο που θα είναι εκεί ο ε, κύριο ε, Γεραπετρίτη, και ενώ ήταν σε εξέλιξη η καταστροφική, όπω αποδείχθηκε από την πορεία των γεγονότων, τριμερή Ελλάδα-Αγγλία-Τουρκία για το Κυπριακό, με πρωτοβουλία της Βρετανίας, μπήκε η Τουρκία ω ισότιμο παίχτη στο Κυπριακό, μέχρι τότε δεν ήταν. Με πρωτοβουλία τη Βρετανία έπεσε η βόμβα από τουρκικά χέρια στην Κωνσταντινούπολη και είχαμε την εθνοκάθαρση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη 6-7 Σεπτεμβρίου με τα γεγονότα ναι. που ακολούθησαν και είχαμε τις... Λοιπόν, στη, Άρα στη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη. Ναι τη βόμβα στη Θεσσαλονίκη <συμή> και τα <συμή> γεγονότα <συμή> στην Κωνσταντινούπολη. <συμή> <συμή> ναι. <είπε> Λέτε ότι <συμή> ναι, <συμή> δεν θα, <συμή> θα έπρεπε να γίνει συνάντηση, λοιπόν. επειδή είναι αυτή η ναι, συγκυρία. Είναι μια άλλη ημερομηνία. Α, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά.